Πάμε να πραγματοποιήσουμε την επίσημη πρώτη του αγαπημένου μας καλού φίλου, πρώτα απ' όλα, και μετά συνεργάτη. Για πόσα χρόνια στην Κρήτη τη δει? 20 χρόνια μας φέτος. 20 χρονιά, 20 χρονιά φέτος. 20 χρονιά φέτος. Δεύτερη δεκαετία κλείσαμε, εσύ ως. Εντάξει, αλλά ήρθες παιδί εδώ. Ήρθα παιδί εδώ. Ήρθες πόσο, 15 χρονών ήρθες? 12. 12, ίσως και 11, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για φέτος. Είναι χαρά μας και τιμή ταυτόχρονα που ένας επιστήμονας, κλινικός ψυχολόγος και άνθρωπος πάνω απ' όλα, που προσεγγίζει με το δικό του τρόπο όλα αυτά τα θέματα τα οποία παρουσιάζει. Και η αλήθεια είναι πως πολλά από αυτά σε επηρεάζουν ανθρώπινα. Από εμένα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, ακριβώς από την Crete TV. Νομίζω για το βήμα το οποίο μου δόθηκε και μου δίνεται για μια ακόμα χρονιά. Πραγματικά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας. Δυστυχώς η περσινή χρονιά είχε πολλά ζητήματα, κακά εντός εισαγωγικών ζητήματα, δύσκολα ζητήματα. Ας ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά στην οποία θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι είναι μια θεματική, είναι μια παρουσίαση, η συγκεκριμένη του Νίκου Παπανικολάου, όλα αυτά τα χρόνια στην Crete TV και στην Crete σήμερα και αυτά τα τρία τελευταία χρόνια που είμαι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, που έχει τη δική της έτσι δυναμική, την ίδια ένταση. Ωστόσο, φέτος πάμε να προχωρήσουμε σε μια οπτική αναβάθμιση της παρουσίασης. Θα επιχειρήσουμε μια αρχή σήμερα και βέβαια αυτή η αρχή θα γίνει ακόμα καλύτερη, αυτή η νέα προσπάθεια θα γίνει ακόμα καλύτερη το επόμενο διάστημα. Να πάρουμε μία γεύση οπτικά με τη βοήθεια των γραφικών βέβαια. Όλα τα παιδιά στα γραφικά βέβαια, οι καλοί συνάδελφοι, έχουν βοηθήσει προκειμένου να αποτυπώσουμε με ένα ξεχωριστό τρόπο τα λεγόμενα και τις τοποθετήσεις και τις αναλύσεις του Νικόλα, του αγαπητού μου Νικόλα. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πρωτάκια οδηγός επιβίωσης. Εντός και εκτός εισαγωγικών, βεβαίως. Επιβίωση και για τα πρωτάκια και για τους γονείς. Κυρίως για τους γονείς, ξέρεις. Γιατί εντάξει, τα πρωτάκια σε ένα σημείο έχουν τη δυνατότητα του να προσαρμόζονται. Είναι παιδιά τα οποία πέρασαν από καραντίνα 2 χρόνια πριν ουσιαστικά. Είναι παιδιά τα οποία προσαρμόζονται. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι δυσκολεύονται να προσαρμόζονται σε κάποιες αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Γιατί προφανώς, Νίκο, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο ζωής και στη σχέση αντίστοιχα του ζευγαριού, η οποία με κάποιο τρόπο διαφοροποιείται από τη στιγμή κατά την οποία τα παιδιά πηγαίνουν στην πρώτη του δημοτικού. Προφανώς, μιλώντας για τον πρώτο έτσι, πίνακα, μιλούμε λοιπόν για τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν στις συνήθειες. Αλλαγές οι οποίες υπάρχουν στην καθημερινότητα. Υπάρχει ανάληψη νέων ρόλων ουσιαστικά από τους γονείς, οι οποίοι με κάποιο τρόπο ξαναγίνονται εργαζόμενοι. Σκέψου γονείς, οι οποίοι με κάποιο τρόπο έπρεπε να είναι περισσότερο στο σπίτι. Τώρα πλέον έχουν τη δυνατότητα να ξαναξεδιπλώσουν το ρόλο τους ως εργαζόμενοι και να έχουν περισσότερο χρόνο και για τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, μια μητέρα η οποία μπορεί να έχει χρόνο περισσότερο να πάει στο γυμναστήριο το χρονικό διάστημα που το παιδί βρίσκεται στο σχολείο. Και το δεύτερο φυσικά είναι η αυτονόμηση του παιδιού, που είναι μεγαλύτερη για μεγαλύτερο και πιο μαζικό χρονικό διάστημα σε σχέση με το παιδί το οποίο ήταν το παιδί του νηπιαγωγείου. Το οποίο παιδί του νηπιαγωγείου σαφώς είχε τελείως διαφορετικές δυνατότητες και προσδοκίες είχαν επίσης οι γονείς από αυτό το παιδί. Περνώντας στον επόμενο πίνακα, ας μιλήσουμε για τις αντιδράσεις ποιες είναι των γονέων. Το πρώτο προφανώς είναι οι γονείς οι οποίοι είναι αγχωμένοι, ξέρεις. Η οποία μου έρχεται κατά νου μια φωτογραφία με κάποιους γονείς οι οποίοι βρίσκονται στα κάγκελα, γαντζωμένοι στα κάγκελα του σχολείου, με τη δυσκολία του να μπορέσουν να αποκολληθούν από τα πρωτάκια, όπου εκεί πέρα λοιπόν, θα έλεγα... Ναι. Να στο θέσω λίγο έτσι διαφορετικά. Ναι. Μία φορά γαντζωμένος γονείς, γονέας, συγγνώμη, πάντα γαντζωμένος γονέας. Καθώς βλέπουμε την εικόνα του γαντζωμένου γονέα τώρα σε ένα πρωτάκι, σε ένα δημοτικό, το βλέπουμε και στο Λύκειο, τρίτη Λυκείου γαντζωμένος βγαίνοντας στις πανελλαδικές. Όπου πρόσεξε, δίνουμε εκεί εξετάσεις, όπως και τώρα πάμε σχολείο πρώτη δημοτικού και τότε στην τρίτη Λυκείου θα δίνουμε εξετάσεις, θα περιμένουμε το παιδί, διαβάζουμε τις προηγούμενες μέρες. Αντίστοιχα ισχύει και στο πρωτάκι. Κάποια πράγματα ξεκινούν από τώρα και ίσως νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει από τώρα να τα κοιτάξουμε, να τα αντιμετωπίσουμε. Χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας, η παρουσίαση που κάνουμε αγγίζει, φωτογραφίζει και άλλες χώρες και άλλες εθνικότητες. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας, κυρίως βέβαια των μεσογειακών λαών, αλλά της ελληνικής οικογένειας. Χαρακτηριστικά μια χώρα την οποία την γνωρίζω αρκετά καλά, βλέπουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο βορρά και στο νότο. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έτσι. Ο Ιταλικός νότος έχει γονείς οι οποίοι παραμένουν γαντζωμένοι στα κάγκελα. Ο Ιταλικός βορράς δεν έχει τόσους γονείς οι οποίοι παραμένουν γαντζωμένοι στα κάγκελα. Και έκανα αυτή την αναφορά. Λοιπόν, αγχωμένοι γονείς, λοιπόν.
Δεύτερον, είναι η προσαρμοσμένη η επιστροφή στην καθημερινότητα, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε για γονείς οι οποίοι παίρνουν τους ρόλους τους οποίους είχαν αφήσει. Το παιδί καταλαβαίνει ότι ο γονέας είναι ευχαριστημένος, το παιδί καταλαβαίνει ότι ο γονέας επιστρέφει σε μια φυσιολογική γι' αυτόν καθημερινότητα και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο το παιδί συνεχίζει και μπαίνει στο σχολείο με μια ψυχολογική προετοιμασία πάρα πολύ καλή. Τότε ο τρίτος παράγοντας είναι γονείς οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι. Μου έρχεται κατά νου, ξέρεις, ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral, στο οποίο φαίνεται ότι χαιρετούν οι γονείς τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και με το που στρίβουν τα παιδιά για να φύγουν, οι γονείς αρχίζουν και χορεύουν ουσιαστικά μεταξύ τους. Είναι ένα χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο το είδαμε στο τέλος της καραντίνας, όπου εκεί δείχνει ότι πραγματικά οι γονείς είναι πολύ χαρούμενοι, δεδομένου του ότι το ζευγάρι αρχίζει και προσαρμόζεται ο ένας προς τον άλλον, έχοντας χρόνο καλύτερο, ποιοτικότερο, περισσότερο χρόνο ο ένας προς τον άλλον, αλλά λοιπόν επαναπροσδιορίζει γενικότερα το χρόνο το ζευγάρι. Προχωρώντας στον επόμενο πίνακα, μιλούμε για την προσαρμογή των παιδιών και τους ρόλους τους οποίους μπορούν να έχουν οι γονείς. Σε πρώτη φάση είναι ότι αναλαμβάνουν παλιούς ξεχασμένους ρόλους. Έχω ξεχάσει κάποιο ρόλο που είχα μέχρι τα 4-5 χρόνια που έχει φτάσει, 6 χρόνια που το παιδί έχει φτάσει πλέον στην πρώτη δημοτικού. Άρα λοιπόν αναλαμβάνουν αυτούς παλιούς ρόλους. Το δεύτερο είναι ότι το παιδί προφανώς αφουγκράζεται τις δυσκολίες, ότι ο γονιός υποφέρει. Γιατί πολλές φορές ο γονέας υποφέρει, κρέμεται στα κάγκελα όπως λέγαμε. Και το παιδί. Το παιδί. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο θέλει να μην απογοητεύσει το γονιό, ο οποίος είναι κρεμασμένος επάνω στα κάγκελα. Και από τη μία λεκτικά ο γονιός του λέει μείνε μέσα, με κάποιο τρόπο πρέπει να μείνεις μέσα. Από την άλλη ουσιαστικά με το εξαλεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας του λέει έλα. Άρα λοιπόν είναι μια διφορούμενη, διπλή, διτή, αντικρουόμενη ουσιαστικά. Φράση την οποία ουσιαστικά λέει και με κάποιο τρόπο μπερδεύει το παιδί. Το επόμενο προφανώς είναι ότι τα παιδιά και οι γονείς σε αυτή τη διαδικασία δυστυχώς πολλές φορές δεν παίρνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Οι ευθύνες ποια είναι του γονέα? Αφήνω το παιδί μου, φεύγω, πηγαίνω από εκεί πέρα εκεί που πρέπει να πάω. Το παιδί με κάποιο τρόπο να μπει άρα λοιπόν στο σχολείο και να συνεχίσει την μαθησιακή διαδικασία. Πολλές φορές δεν παίρνουν τα παιδιά τους και οι γονείς τις ευθύνες. Το επόμενο είναι ότι τα παιδιά προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους γονείς, οι οποίοι δυσκολεύονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δυστυχώς μπαίνουν στη διαδικασία του να δυσκολεύονται και αυτά στο σχολείο για να μπορέσουν να ξανενωθούν τους γονείς οι οποίοι βρίσκονται εκτός. Πολύ μπλεγμένη κατάσταση. Είναι πολύ μπλεγμένη κατάσταση. Είναι πολύ μπλεγμένη κατάσταση, ναι. Αλλά σαφώς είναι μια κατάσταση που δυστυχώς πολλές φορές ισχύει. Προχωρώντας στην επόμενη διαφάνεια, είναι τι κάνω, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, προετοιμασία. Προφανώς προετοιμασία δική μου, αλλά και του παιδιού προετοιμασία. Ξέρεις, δυστυχώς περισσότερες φορές και εμείς οι λεγόμενοι ειδικοί περιοριζόμαστε στην προετοιμασία του παιδιού. Δεν είναι προετοιμασία του παιδιού μόνο, είναι και δική μου προετοιμασία, γιατί η δική μου προετοιμασία είναι αυτή η οποία θα αντικατοπτρίζεται στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Ναι. Το δεύτερο είναι όρια, στα ωράρια, στους χρόνους μελέτης, στο παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει το παιδί από εκεί και πέρα, στις εξωσχολικές δραστηριότητες που θα δούμε ότι είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται προβολές και ταυτίσεις. Δηλαδή, ό,τι τράβηξα εγώ, ότι είχα εγώ, ότι κακή εμπειρία μπορεί να είχα εγώ, με κάποιο τρόπο το κρατώ για τον εαυτό μου και δεν κοιτάζω να το μεταφέρω στο παιδί. Το επόμενο είναι ότι αποδέχομαι, επίσης ενθαρρύνω τα άγχη μου και τις δυσκολίες μου τις οποίες έχω και ενθαρρύνω το παιδί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες και τα άγχη τα οποία είναι δικά του πλέον και όχι δικά μου. Δηλαδή διαχωρίζω το δικό μου ψυχικό κόσμο από τον δικό του ψυχικό κόσμο. Το επόμενο προφανώς είναι ότι ενδιαφέρομαι. Ρωτώ, κάνω ερωτήσεις κυρίως ανοιχτού τύπου. Πώς τα πέρασες? Ποιοι είναι οι φίλοι σου? Όχι, για παράδειγμα, ο φίλος ο συγκεκριμένος, τι έκανε, τι δεν έκανε. Δηλαδή, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Ούτως ώστε λιγότερο μπορέσεις... δεσμευτικές για την ψυχολογία. Ναι, και να μπορέσεις να εκμεύσεις κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το πώς τα πέρασε, όχι τόσο πολύ ως προς το γνωστικό αντικείμενο. Γιατί ξέρεις, δυστυχώς πολλές φορές αυτό που κάνουμε είναι ότι ρωτάμε τα παιδιά σε σχέση με το αν σε σήκωσε, αν μίλησες. Ενώ τις περισσότερες φορές αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ο ψυχολογικός τομέας. Το πώς τα πέρασε, δηλαδή, πραγματικά τα παιδιά. Παρέες, σχέσεις τις οποίες έχει ή δεν έχει. Και επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι κακό το να μιλήσω για τα δικά μου, αλλά πάντα με την εποδό, δηλαδή πιθανά ότι δυσκολεύτηκα εγώ κάποιες φορές, ότι τελικά όλα πήγαν καλά. Πάμε στον επόμενο, είναι οδηγός για αγχωμένους γονείς. Προφανώς όχι πρώτο πληθυντικό. Δεν πάμε σχολείο, δεν διαβάζουμε, δεν πάμε αγγλικά. Πηγαίνει αγγλικά. Πηγαίνει σχολείο, διαβάζει, είναι μια δική του διαδικασία. Οφείλουμε να τη σεβαστούμε και οφείλουμε να απομακρυνθούμε από αυτή την κατάσταση. Γιατί, όπως έλεγες πολύ σωστά προηγουμένως, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στην τρίτη ηλικίου και τότε θα δίνουμε πανελλήνιες. Τότε θα πρέπει να διαβάζουμε. Τότε θα δεχόμαστε στο σπίτι προσκεκλημένους. Επίσης, δεν υπερβάλλουμε. Δεν υπερβάλλουμε, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές τα ακούω. Θυμάμαι από τα χρόνια τα δικά μου που λέγανε τέρματα δίφραγκα, τέρματα παιχνίδια. Τώρα πας στην πρώτη δημοτικού. Είναι κάποιες καταστάσεις τις οποίες ακούγονται όχι τόσο από τους γονείς, όσο από τον περίγυρο. Παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, πολλές φορές έτσι χαριτολογώντας προς το τέλος του καλοκαιριού να υπάρχει.
Άρα δεν υπερβάλλουμε σε κάτι τέτοιο και δεν κινδυνολογούμε σε ένα παιδί το οποίο ήδη κάνει αυτό το μετέωρο άλμα από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και δεν του δυσκολεύουμε τη ζωή ακόμη περισσότερο. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι πρέπει να οργανώσουμε μια φέστα επειδή πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού, δηλαδή να κάνουμε το τελείως αντίθετο εκείνη τη στιγμή. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία, μια φυσιολογική εξελικτική διαδικασία που πρέπει να περάσει από το ένα εκπαιδευτικό στάδιο στο άλλο εκπαιδευτικό στάδιο. Το επόμενο είναι ότι οργανώνω το χρόνο και το συνέστημά μου. Ξέρεις, αν και ψυχολόγος λέει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να οργανώσουμε το συνέστημα σε σχέση με το χρόνο μας. Αν οργανώσουμε το χρόνο μας, έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, ούτως ώστε να οργανώσουμε το συνέστημά μας. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και προφανώς το στηρίζω τον εκπαιδευτικό του σχολείου. Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό του σχολείου, ουσιαστικά στηρίζω τον άνθρωπο ο οποίος είναι σημείο αναφοράς για το παιδί μου. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο βοηθώ το παιδί μου να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχω αρνητικές προσλαμβάνουσες για τον εκπαιδευτικό του σχολείου, προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο είτε να τις αντιμετωπίσω μόνος μου, είτε να τις λύσω προφανώς με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και όχι να τις μεταφέρω στο παιδί, πράγμα το οποίο θα μπερδέψει ακόμη περισσότερο το παιδί σε μια δύσκολη ψυχοπιεστική γι' αυτό διαδικασία. Επόμενος πίνακας, όπου το παιδί από εκεί και πέρα και οι δυσκολίες προσαρμογής τις οποίες μπορεί να έχει. Ένα παιδί που δυσκολεύεται, πώς εμφανίζεται, δηλαδή πώς δυσκολεύεται ένα παιδί. Το πρώτο είναι η αφηρημάδα, την οποία μπορεί να έχει, άρνηση προφανώς για το σχολείο, άρνηση για τη μελέτη, γκρίνια, θυμό, απόσυρση από εκεί και πέρα σε παλιότερες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, έχουμε ένα παιδί το οποίο περνάει στην ενούρεση, όπως επίσης ένα παιδί το οποίο αγχώνεται, ανησυχεί, είναι ένα παιδί με έντονη κινητικότητα, ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει διαταραχές του ύπνου. Μάλιστα. Και του φαγητού. Μάλιστα. Επόμενος πίνακας είναι το παιδί και οι δραστηριότητες. Προφανώς δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, δεδομένου του ότι προφανώς αυτό πολλές φορές καλεί κόπωση στις εξωσχολικές δραστηριότητες και περιθωριοποίηση του σχολείου. Το σχολείο περνάει πλέον σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Πάμε για να προλάβουμε να το τρέξουμε. Επικοινωνία γονέων σχολείου. Τελευταίος ουσιαστικά πίνακας, προτελευταίος πίνακας είναι ότι επικοινωνία γονέων σχολείου. Τι κάνουμε, αλληλοενημερωνόμαστε. Δηλαδή, μιλάει και ο δάσκαλος, μιλάει και ο γονέας και ανταλλάσσουν πληροφορίες και ο ένας και από τον άλλον. Όχι πηγαίνουμε στο δάσκαλο για να μάθουμε, αλλά και μάλιστα. Ο γονέας ουσιαστικά μιλάει και λέει στο δάσκαλο κάποια πράγματα. Συνεργαζόμαστε, δεν αμφισβητούμε το δάσκαλο, όπως έλεγα προηγουμένως, δεν μειώνουμε το δάσκαλο και δεν μπερδεύουμε το μαθητή. Γιατί κάτι τέτοιο, όταν μειώνουμε το δάσκαλο ή αμφισβητούμε το δάσκαλο, ουσιαστικά μπερδεύουμε το μαθητή. Τελευταίος πίνακας, όπου πρέπει να θυμόμαστε βεβαίως ότι οποιαδήποτε μετάβαση στη ζωή μας, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής μας, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, Νίκο, έχει άγχος, αλλά έχει και χαρά. Ακριβώς λοιπόν και το άγχος πρέπει να υπάρχει και σε αυτή τη μετάβαση. Στην πρώτη, θα έλεγα, μάλιστα, μετάβαση και χαρά. Το δεύτερο είναι ότι η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ όλων, μεταξύ γονέων. Ας μιλήσουμε με τους γονείς, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να είναι διεζευμένοι που πρέπει να έχουν και εκεί την συνεργασία, ή μεταξύ γονέων και δασκάλων, πρέπει να είναι κάτι πολύ θετικό που πρέπει να υπάρχει για την προσαρμογή. Και επίσης, κάτι χαρακτηριστικό που λέμε είναι ότι το σχολείο των παιδιών σημαίνει και θα σηματοδοτήσει κάποιους νέους ρόλους των γονέων, ή πολύ απλά θα χρειαστεί οι γονείς να ξεσκονίσουν κάποιους παλιούς ρόλους, τους οποίους είχαν αφήσει στην άκρη 3-4 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, όταν είχαν γεννήσει το παιδί. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.